Τώρα, έγγραφα, ντοκουμέντα και στοιχεία για τις αμαρτωλές συμβάσεις του C4I θα σας παρουσιάσουμε τώρα αποκλειστικά. Θα δείτε πώς παρακάμφθηκε γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και ποιοι υπουργοί δεν υπέγραψαν τα πρακτικά του Κισεα για την ανάθεση του έργου. Πάμε στον Άκη Παυλόπουλο που έχει τις πληροφορίες. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε το πρώτο έγγραφο που είναι τα πρακτικά του Κισεα, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, στις 27 Φεβρουαρίου του 2003. Είναι το κυβερνητικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει να επιλέξει την κοινοπραξία ΣΑΙΚ για το C4I. Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι υπουργοί, ποια μέλη του Κισεα δεν υπογράφουν. Θα δούμε λοιπόν ότι ενώ υπογράφει ο Πρωθυπουργός, δίπλα ακριβώς ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, δηλώνεται ως απόν. Δεν είναι παρόν στη συνεδρίαση του Κισεα και άρα δεν υπογράφει. Αμέσως μετά δεν υπογράφει ούτε και ο Γιώργος Παπανδρέου, υπουργός εξωτερικών τότε της κυβέρνησης Σιμίτη, και γι' αυτό δηλώνεται ως απόντας. Πάμε στον κύριο Γιάννο Παπαντονίου, ο οποίος υπογράφει, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε. Κώστας Κανδαλίνης, υπουργός εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, υπογράφει. Ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος, υπουργός ανάπτυξης, τότε υπογράφει. Η κυρία Βάσο Παπανδρέου, υπουργός περιβάλλοντος, τότε υπογράφει. Δεν υπογράφει ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, υπουργός δημόσιας τάξης. Και προκαλεί τουλάχιστον αίσθηση και ερωτηματικά πώς γίνεται σε μια τόσο χρήσιμη συνεδρίαση, του Κισεα δηλαδή, που επιλέγει την εταιρεία ΣΑΕΚ για το C4I, να λείπουν οι τρεις βασικοί υπουργοί. Οι τρεις βασικοί υπουργοί, οι οποίοι είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χριστοδουλάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Λίγο καιρό αργότερα, ζητείται από το ελεκτικό συνέδριο να θεωρήσει ένταλμα πληρωμής 63 εκατομμύρια ευρώ για τη σύμβαση. Και θα δούμε ότι είχε ενδιαφέρον ότι σε αυτή την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρεται το εξής σχετικά με την απόφαση του Κισεα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Ότι με την τάδε απόφαση του Κισεα επιλέχθηκε η κοινοπραξία ΣΑΙΚ Ελλάς ως προτιμητέα ανάδοχος για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, κρίνοντας ότι κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά, χωρίς όμως να αιτιολογείται η κρίση γιατί η προσφορά αυτή είναι συμφερότερη. Αντίθετα, τα στοιχεία του εντάλματος και ιδίως από το από 18/11/2002 πρακτικό της πρώτης αρχικής επιτροπής των διαπραγματεύσεων, καθώς και από το πρακτικό της 22/2/2003 πρακτικό της δεύτερης επιτροπής, προκύπτει ότι κατά την τεχνική αξιολόγηση η προσφορά του ομίλου ΣΑΙΚ βαθμολογήθηκε με το 70,41% και η αντίστοιχη του ομίλου TRS, του ανταγωνιστή ομίλου δηλαδή, με 79,04%. Και καταλήγει. Είχε καλύτερη βαθμολογία, ακριβώς, δηλαδή αυτός που δεν πήρε τη δουλειά. Ακριβώς. Και καταλήγει η έκθεση, πολύ σύντομα, από τα οσάνω αναφερόμενα, σαφώς προκύπτει ότι τόσο από τεχνικής πλευράς, όσο και από οικονομικής πλευράς, η προσφορά της TRS ήταν συμφερότερη, εν όψη αυτών, η εν λόγω δαπάνη δεν εντέλεται νόμιμα. Απίστευτο. Απίστευτο.